θα πραγματοποιηθεί το Καβάλα Έρση Show. Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καβάλας, ακυρώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έτσι ουδής γνωρίζει τι θα γίνει με τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση τότε. Και αν ακόμη θα επιτρέπεται αυτή η συνάθρηση του κοινού, διότι πρόκειται για μια μεγάλη συνάθρηση, ακόμη και να τα μέτρα να γίνουν να ελαφρύνουν, πάλι όμως θα είναι μια συνάθρηση πάλι μεγάλη. Πάλι θα υπάρχει, ναι. Ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κλείσουμε εκδηλώσεις οι οποίες δεν θα γίνουν, θα χάσουμε λεφτά. Άρα λοιπόν, και επίσης και το τελευταίο, ότι πρέπει να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του Δήμου. Τα χρήματα τα οποία εισπράττει ο Δήμος από τα έσοδα, από τα δικά του ενίκια που έχει ή από τα πρόστιμα, όλα αυτά που είναι τα έσοδα, τα τακτικά έσοδα που λέμε εμείς, αυτά θα είναι πάρα πολύ μειωμένα φέτος. Άρα λοιπόν πρέπει να σώσουμε την παρτίδα, θα το πω έτσι, στην λειτουργία του Δήμου, τόσο για τις μισθοδοσίες, όσο και για την λειτουργία των νομικών προσώπων. Δηλαδή, και των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα σώσουμε και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έτσι δεν θα γίνουνε, σας το λέω δηλαδή από τώρα. Δεν θα γίνουνε. Ούτε το Έρση Show θα γίνει. Την ίδια στιγμή στον αέρα βρίσκονται Κοσμόπολης και Φεστιβάλ Φιλίππων, καθώς ουδής γνωρίζει τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Για μένα το Κοσμόπολης θα γίνει κάτι πιο, εάν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα γίνει κάτι πιο κάτι πιο light, ας το πούμε έτσι, μεταξύ μας. Με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουμε από την περιοχή μας και είναι πάρα πολύ καλοί, και αυτό για να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε λίγο, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα επιτρέπεται. Θα επιτραπεί. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα γίνει και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Διότι δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν τα θέατρα. Αυτό εννοώ. Ναι. Το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι παραστάσεις οι οποίες έρχονται και παίζουν. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να μπορέσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις.